Μία εξαιρετική, με μία όμορφη συζήτηση που είχαν διαδικτυακά βέβαια ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Παπαδημούλης, με μαθητές της Κρήτης, Βάλια. Ακριβώς, λοιπόν, είναι μαθητές του 10ου λοιπόν, Γενικού Λυκείου. Έθεσαν ερωτήματα, είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν λοιπόν διαδικτυακά με τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, με μεγάλη χαρά, όπως βλέπουμε άλλωστε και τις σχετικές φωτογραφίες. Ναι. Ο κύριος Παπαδημούλης απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Και πάμε να συζητήσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Ξένια Περακάκη, η οποία είναι φιλόλογος του 10ου ΓΕΛ Ηρακλείου, και την Αντωνία Ποταμιανάκη, μαθήτρια του 10ου ΓΕΛ. Να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και τις δύο. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, μέσα από αυτή τη δύσκολη, σε αυτή τη δύσκολη επικαιρότητα, την καθημερινότητα, θέματα σαν τα δικά σας, νομίζω ότι μας δίνουν μια πολύ μεγάλη ανάσα, και ειδικά, κυρία Περακάκη, έχουμε να κάνουμε με πρωταγωνιστές, με τη νέα γενιά, που αυτό μας δίνει όθηση να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Συμφωνείτε? Βέβαια συμφωνώ, γιατί το μέλλον και η ελπίδα είναι τα παιδιά. Σωστά. Οπότε, άμα ασχολούμαστε με τα παιδιά και προσπαθούμε να τους δώσουμε έτσι κίνητρα να κάνουν πράγματα, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στο ρόλο που μπορούν να έχουν ως πολίτες και ως Ευρωπαίοι πολίτες και ως Έλληνες πολίτες, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτός είναι για μένα και ο βασικός ρόλος του σχολείου δηλαδή. Για βάλτε μας το κλίμα της δράσης Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αμέσως μετά να πάρει το λόγο και η Αντωνία. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2016. Ναι. Αρχικά από την Ελλάδα συμμετείχαν πολύ λίγα σχολεία, πιλωτικά ας πούμε, και συμμετείχαν κυρίως από άλλες, από τις πιο μεγάλες ας πούμε ευρωπαϊκές χώρες. Τα τελευταία 2-3 χρόνια όμως είναι αρκετά τα σχολεία που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Συμμετέχει από κάθε σχολείο, συμμετέχουν μέχρι 15 μαθητές και εκπαιδευτικοί αρκετοί. Από εμάς, ας πούμε, είναι 6 εκπαιδευτικοί και 15 μαθητές. Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι νέοι με τις δημοκρατικές διαδικασίες, με τα όργανα της Ευρώπης, με το να μάθουν τι κάνει η Ευρώπη για μας, και, αλλά κυρίως ποιος είναι ο δικός μας ρόλος ως Ευρωπαίοι πολίτες. Ναι. Και να γίνουν ενεργοί πολίτες της Ευρώπης. Εμείς το σχολείο μας για πρώτη χρονιά είναι υποψήφιο, έχουμε υποψήφιους πρέσβεις και εκπαιδευτικούς και μαθητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάνουμε διάφορες δράσεις όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αφορούν βασικά οι τομείς που ασχολούμαστε εμείς, αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις και την ισότητα. Ένα από τα μία ας πούμε δράση που έχουμε διαλέξει είναι να κάνουμε διάφορα πράγματα την επόμενη Τρίτη για την Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων της γυναίκας. Ναι. Που επίσης θα κάνουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα διαδικτυακά πάλι κυρίως. Από τα πράγματα τώρα που μπορούμε να κάνουμε είναι και η επαφή με ευρωβουλευτές. Και έτσι η αλήθεια είναι ότι είχαμε στείλει αιτήματα σε αρκετούς ευρωβουλευτές μας. Εντάξει, μπορούσαμε, θεωρητικά μπορείς να απευθυνθείς και σε ξένους ευρωβουλευτές. Εμείς απευθυνθήκαμε σε Έλληνες. Οπότε υπήρξε αυτή η επαφή με τον κύριο Παπαδημούλη. Ναι, ναι. Και αμέσως η αλήθεια είναι ότι μέσα σε πολύ λίγες μέρες ο κύριος Παπαδημούλης, από το γραφείο δηλαδή του κύριου Παπαδημούλη, ανταποκρίθηκαν. Και έγινε αυτή η επαφή. Μας κάλεσαν και έγινε αυτή η επαφή. Και έτσι κανονίσαμε αυτή την τηλεδιάσκεψη για την προηγούμενη Παρασκευή. Μάλιστα. Που συμμετείχαν τα παιδιά μας. Για να μας πει τώρα η Αντωνία, να μας πει η Αντωνία λίγο τι συζητήθηκε και πώς νιώσατε που είχατε τη δυνατότητα με έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνομιλήσετε, φαντάζομαι να του θέσετε κάποιες απόψεις, κάποιους προβληματισμούς. Για πες μας. Βέβαια. Η τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Παπαδημούλη ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πράγματα που άπτονται της αρμοδιότητας του κυρίου Παπαδημούλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τα οποία
όπως είπε και η κυρία Περακάκη, ασχολούμαστε και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, θέσαμε ερωτήματα στον κύριο Παπαδημούλη και εκείνος μας απάντησε πολύ σαφώς ερωτήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών, ο οποίος είναι ο κύριος άξονας με τον δικαιωτών πάνω στο οποίο ασχολούμαστε στο πρόγραμμα. Εκτός βέβαια από αυτό, συζητήσαμε και για το ζήτημα του μεταναστευτικού, ένα ζήτημα που σίγουρα αφορά τη χώρα μας πολύ άμεσα και πιστεύω ότι θα έπρεπε να απασχολεί όλους εμάς και είχε προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό σε εμάς τους μαθητές του 11ου λυκείου. Οι απαντήσεις που πήρατε σας κάλυψαν, Αντωνία? Ναι, ήτανε... μας κάλυψαν, βέβαια και μας κάλυψαν, ναι. Ο κύριος Παπαδημούλης άκουσε προσεκτικά τις ερωτήσεις μας, απάντησε με σαφή και απλό και κατανοητό λόγο. Και πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι απάντησε με ειλικρίνεια, χωρίς να οριοποιεί τα πράγματα και να τα παρουσιάζει όπως πραγματικά είναι. Μάλιστα. Ολοκλήρωσε. Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ υποδομητική συζήτηση. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή που συναντηθήκαμε μαζί του και επίσης χρωστάμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθηγήτριά μας, την κυρία Περακάκη, η οποία οργάνωσε τη δράση. Βέβαια. Και χωρίς πολύ την βοήθειά της δεν θα ήταν εφικτή η επικοινωνία μας. Ξέρεις, Αντωνία, η αλήθεια είναι πως πίσω από δραστήρια παιδιά κρύβεται και μια δραστήρια εκπαιδευτικός ή ένας δραστήριος εκπαιδευτικός. Οπότε και πολύ καλά κάνετε και αναγνωρίζετε τη συμβολή της καθηγήτριάς σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, είναι το μόνο σίγουρο και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχουμε πολλά να πούμε και να καλύψουμε. Κυρία Περακάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ όπως και την Αντωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Χαρά μας. Μπράβο.